Είμαι στην παρέα μας και τον κύριο Τσιλίδη. Ο Λύσανδρος Τσιλίδης είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων για να μας πει εάν υπάρχει ενδιαφέρον από τους Έλληνες για αυτούς τους υπέροχους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, που σε πολλές περιπτώσεις είναι και πιο οικονομικό να πας, ας πούμε, σε μια ευρωπαϊκή χώρα παρά να μείνεις στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει και κάποιες κάρτες, κύριε Τσιλίδη, για να δούμε λίγο τα τουριστικά πακέτα του εξωτερικού τα φετινά Χριστούγεννα. Αλλά δώστε μας και εσείς την εικόνα που έχετε. Όντως, οι γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων είναι ένα πακέτο της τουριστικής περίοδου του έτους. Η Κεντρική Ευρώπη έχει την Πρωτοκαθεδρία. Το Λονδίνο πάντα είναι ωραίο. Ήταν, είναι και θα είναι. Εμείς έχουμε βρει 85% πληρότητα σε τουριστικά πακέτα για Λονδίνο, αφού το αναφέρατε. Και δείτε και άλλους προορισμούς τώρα. Δεν είναι μόνο το Λονδίνο. Παρίσι 80%, Βουδαπέστη 82%, Πράγα 78%, Βιέννη 85%. Είναι προορισμοί με πολύ ωραία πακέτα, έτσι και δελεαστικά, από τα τουριστικά γραφεία, στα οποία οι Έλληνες πηγαίνουν και τα προτιμούν. Για να δούμε και τις τιμές στην άλλη κάρτα. Ναι. Έτσι είναι ακριβώς, αλλά αρκεί να σας πω ότι εξελίσσονται οι πωλήσεις. Θα φτάσουμε τα περσινά όρια, δηλαδή το 100% της αγοράς, διότι οι Έλληνες έχουν αργήσει αυτήν την χρονιά, δεν είναι όπως πέρσι. Τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ το πρόβλημα στο Ισραήλ. Πέρσι τέτοια εποχή είχαμε μόνο ένα πόλεμο, την Ρωσία-Ουκρανία. Τώρα έχουμε έναν δεύτερο πόλεμο στο Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Έχουμε και τις θεομηνίες. Με όλα αυτά τα εμπόδια, ο Έλληνας ταξιδιώτης έχει το ψυχικό στένος και θέλει να γιορτάσει, γιατί είναι και οικογενειακές αυτές οι διακοπές. Να δούμε λίγο και τις τιμές, γιατί έχει και ενδιαφέρον να δούμε τις τιμές σε αυτά τα πακέτα. Τώρα εδώ μιλάμε εμείς για ένα πακέτο 6 ημερών, όπου περιλαμβάνει μέσα και τα αεροπορικά και τη διαμονή. Και βλέπουμε εδώ ότι κυμαίνονται οι τιμές. Είναι από 600 ευρώ μέχρι 800 ευρώ. Πάνω κάτω. Έτσι, το άτομο. Όντως, αυτές οι τιμές που βλέπετε είναι συγκρατημένες τιμές. Τα γραφεία ταξιδιών, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, παίρνουν θέση για τα ταξίδια του ταξιδιώτη των Χριστουγέννων 6 και 8 μήνες πριν. Δηλαδή, αγοράζουμε ξενοδοχεία, αγοράζουμε αεροπλάνα, κάνουμε το πακέτο και προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, γιατί η οικονομική κρίση που μαστίζει τους παγκόσμιους καταναλωτές θέλει μία υποστήριξη. Άρα, εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να εξασφαλίσουμε καλές διακοπές σε σωστές τιμές, έτσι ώστε ο ταξιδιώτης να ικανοποιηθεί και να μην του είναι ακριβές και να μην μπορέσει ωραία να ταξιδεύει. Και τελικά μπορεί να μας πάει και φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα ένα ταξίδι, γιατί θα κλείσουμε μόνοι μας σε ένα. Να κλείσουμε όμως με την εικόνα του Θανάση Γκαβού από το Λονδίνο. Θανάση, θα περπατάς στο Λονδίνο και στο Covent Garden και θα ακούς ελληνικά σε καμιά 15-20 μέρες. Και θα φας fish and chips. Ήδη, η πρώτη πρωινή Έλληνες ήταν εδώ να σας πω. Και έχει με ενδιαφέρον ότι ακόμα, ναι, σύμφωνα με τα πρώτα τουλάχιστον στοιχεία, και οι ντόπιοι και οι τουρίστες θα δαπανίσουν φέτος. Θα γυρίσουμε μάλλον σε επίπεδα προ-πανδημίας, διότι είχε πέσει λίγο η κίνηση στην αγορά, αλλά για δώρα μόνο φέτος. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο θα δαπανηθώ από ένα άτομο γύρω στις 602 λίρες, δηλαδή χοντρικά 688 ευρώ μόνο για δώρα, και είναι 40% πάνω από πέρυσι αυτό, πολύ σημαντική αύξηση. Έχει να κάνει βέβαια και με το γεγονός ότι πολλά πράγματα είναι ακόμα πολύ πιο ακριβά, παρά το γεγονός ότι έχει αρχίσει να πέφτει ο πληθωρισμός. Πέρυσι, δε τα Χριστούγεννα, σας θυμίζω ότι είχαμε και πολλές απεργίες στα τρένα και τελικά αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο. Φέτος τα πράγματα, τουλάχιστον για την ώρα, μάλιστα, φαίνεται ότι θα είναι πιο ήρεμα και σίγουρα εδώ στο Covent Garden θα είναι ένας από τους βασικούς κόμβους συγκέντρωσης. Λοιπόν, Θανάση, κύριε Τσιλίδη, να σας θυμίσω ότι το ταξίδι της Πρωτοχρονιάς στην Αγγλία υπάρχουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις και είναι μια άλλη υψηλή περίοδο ταξιδιωτών που θα μπορέσουν να πάρουν περισσότερα ψώνια. Κύριε, ευχαριστούμε πολύ και τους δύο σας. Ευχαριστούμε για τις υπέροχες εικόνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Τσιλίδη, την καλημέρα μας. Αλλάζουμε.